Επιστρέφουμε και πάμε απευθείας, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, στο πρόσωπο για μας όχι της ημέρας, όχι της χρονιάς, αν θέλετε, τον δραματικό πρωταγωνιστή. Αθελά της έγινε αυτή η ηρωίδα μάνα, η ηρωίδα γυναίκα. Ένα διαφορετικό πρότυπο αντίστασης που ζητά δικαίωση. Ένα πρότυπο που πρέπει να αναγράφεται σε οτιδήποτε αφορά τη δικαιοσύνη σε έναν πολιτισμένο κόσμο, σε ένα κράτος δικαίου. Να μεταφερθούμε στην περιοχή του Κορυδαλού, μπροστά από το σοφροριστικό κατάστημα Κορυδαλού, εκεί που γίνεται εδώ και 3 χρόνια η δίκη της Χρυσής Αυγής. Η Μάγδα Φίσα, η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου, αυτή η μάνα, που για μας είναι μάνα παράδειγμα, είναι κοντά μας. Και καλή σας μέρα, κυρία Φίσα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. 3 χρόνια σε μια ακροματική παγερή διαδικασία, σε μια τεράστια αίθουσα, εκατοντάδες οι δικηγόροι, οι μάρτυρες, οι δημοσιογράφοι, χιλιάδες σελίδες αναφοράς, χιλιάδες ρεπορτάζ και κάπου εκεί σε μια γωνιά, μια μάνα να περιμένει καρτερικά, βασανιστικά, υπομονετικά, να δοθεί στο φως η αλήθεια και να μην είναι μόνο πρωταγωνιστές στα μέσα ενημέρωσης, οι κραδιές, τα τσιτάτα ή επιθέσεις προς το πρόσωπό της. Αυτή η μάνα είστε εσείς, κυρία Μάγδα Φίσα, αγαπητή Μάγδα, μητέρα πολλών από εμάς, που περιμένετε σε μια γωνιά υπομονετικά να υποθεί μια αλήθεια και οι ένοχοι και ο δολοφόνος να έχει την ποινή του. Και η δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη, να μιλήσει ξεκάθαρα στην κοινωνία των πολιτών και να πει αυτοί οι άνθρωποι και αυτός διέπραξαν αυτά, γι' αυτά κατηγορήθηκαν και αυτή είναι η ποινή τους. Ακόμα περιμένετε, κυρία Φίσα. Θέλω τη δική σας άποψη, αυτό το μαρτύριο πώς το βιώνετε. Τη δική σας θέση. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, η δίκη καλά κρατεί και προχωράει. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε αντιμετωπίσει σε αυτά τα 3 χρόνια αρκετά δυσάρεστα και τραγικά γεγονότα όσον αφορά την οργάνωση, την εγκληματική οργάνωση αυτή. Και μετά ξεκινώντας μάλλον η δίκη, ξεκινήσανε να έχουμε και πόσα άλλα θύματα, έτσι, στην πορεία. Στα 3 χρόνια αυτά, πόσα άλλα θύματα ξυλοδαρμού, με αρκετά σοβαρά χτυπήματα, όπως είναι και το τελευταίο που έγινε με την δικηγόρο μας, την Ελευθερία του Βατζόγλου, που βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση από στελέχη του τάγματος του Πειραιά, της Χρυσής Αυγής. Κυρία Φίσα, δεν είναι μία η φορά που έχετε καταγγείλει ότι σας προκαλούν μέσα στη δικαστική αίθουσα, θέλουν να σας εκνευρίσουν. Εκτιμούν πολύ ότι θέλουν να σας εξαντλήσουν ψυχολογικά για να σας εξαντλήσουν και βιολογικά, προκειμένου να μην αντέχετε αυτό το μαρτύριο, αυτό το βάσανο που είναι δυσβάστακτο για οποιοδήποτε άνθρωπο, περιμένοντας την ποινή ή την αλήθεια για τη δολοφονία του παιδιού της, του παιδιού του. Κύριε Φίσα, λένε ότι σας επιτέθεται διαρκώς, σας προκαλούν. Αλλά οι επιθέσεις δεν αφορούν μόνο εσάς, αφορούν και δικηγόρους και οποιοδήποτε έρχεται δίπλα σας, είτε για να καταθέσει, είτε για να στηρίξει οποιαδήποτε άποψη, μπορεί να δικαιώσει τη μνήμη του Παύλου ή να δώσει στοιχεία, να δώσει λεπτομέρειες που η δικαιοσύνη ως τώρα δεν γνώριζε και που ολοένα και μία προς μία αποκαλύπτονται σε αυτή την πολύμενη, πολυετή πλέον ακροαματική διαδικασία. Αισθάνεστε ότι κινδυνεύετε προσωπικά, ότι κινδυνεύουν οι δικηγόροι σας? Κοιτάξτε, αν κρίνουμε και από το τελευταίο που έχει γίνει, σαφώς και δεν έχουν έλεος οι άνθρωποι, αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν φοβόμαστε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν φοβόμαστε. Τώρα, όσον αφορά το αν αντέχω, φυσικά και αντέχω. Αντέχω, δυστυχώς αντέχω, χωρίς τον Παύλο μου. Δεν θα αντέξω όλο αυτό, όσο και να προκαλούν, όσο και να θέλουν να με εξοντώσουν, γιατί πράγματι αυτός είναι ο σκοπός τους, δεν θέλουν να είμαι στη δίκη, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο είμαι όρθια, όσο αναπνέω, θα είμαι εδώ. Αυτό που δεν μπορώ να διαχειριστώ και μου είναι αδύσκολο και ξέρω ότι αυτό θα είναι από εδώ και πέρα, είναι η απώλεια του Παύλου. Χωρίς τον Παύλο μου δεν μπορώ.
αυτό όλο θα το παλέψω. Και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι που πράγματι είναι δίπλα μου και όχι μόνο οι συγγενείς μου και οι οικοί μου άνθρωποι, είναι και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι που είναι εδώ μαζί, γιατί βλέπουν ότι ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο για μας. Δεν γίνεται μία δίκη ούτως ώστε να δικαστεί ο δολοφόνος του παιδιού. Εδώ είναι 38 τα στοιχεία, το ότι ήταν η δολοφονία στοχευμένη, έγινε μεθοδευμένα, στρατηγικά, από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Αυτά είναι στοιχεία, δεν είναι λόγια δικά μας. Εμείς μπορεί να τα ξέραμε από την αρχή, αλλά τώρα πια έχουν βγει. Έχουν βγει. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο αυτό, να αποδεικνύεται ότι από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό γνώριζε πάρα πολύ καλά τι έγινε εκείνο το βράδυ. Κυρία Φίσα, αναρωτιέται κανείς... Οπότε δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να την ξεχάσουμε. Αναρωτιέται κανείς, κυρία Φίσα, βλέποντας τα όσα συμβαίνουν, παρατηρώντας εδώ και μήνες, εδώ και χρόνια τα όσα συμβαίνουν, μετά από την τραγική απώλεια του Παύλου, αναρωτιέται κανείς όταν σε αυτή την ιστορία, με την δολοφονία του Παύλου, με την απόδειξη ότι υπάρχει μια κλιματική οργάνωση από πίσω, τουλάχιστον έτσι λέει η ελληνική δικαιοσύνη, γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα εδώ και 3 χρόνια, έχω στην επιφάνεια διαρκώς πρόσωπα, αναφορές, προκύπτουν και άλλα περιστατικά με επιθέσεις κατά αδύναμων πολιτών, επειδή απλά είχαν άλλη άποψη ή επειδή απλά ήταν διαφορετικοί. Γι' αυτό κρατάει τόσο. Ή επειδή μια κλιματική οργάνωση δεν τους συμπαθούσε ή δεν ήθελε καν να υπάρχουν. Και εγώ αναρωτιέμαι, η μάνα που βρίσκεται 3 χρόνια για να περιμένει δικαίωση, να μάθει ποιοι είναι οι ένοχοι για τη δολοφονία του παιδιού της, να δει ποια θα είναι η ποινή για τον δολοφόνο και καθομολογία δολοφόνων του παιδιού της. Αναρωτιέμαι αν 3 χρόνια είστε εκεί, σε ένα καθισματάκι να περιμένετε υπομονετικά, να σας προκαλούν, να ανταλλάσσετε κουβέντες, να χτυπάνε την ψυχική σας αντοχή. Αναρωτιέμαι τελικά 3 χρόνια ποιος είναι ο τιμωρημένος, ποιος τιμωρείται, τιμωρείται ο ένοχος, τιμωρείται ο καθομολογία δολοφόνος ή τιμωρείται η μάνα του Παύλου. Αυτό εγώ αναρωτιέμαι και δεν έχω βρει απάντηση ξεκάθαρη. Όλη η οικογένεια του Παύλου τιμωρήθηκε. Εμείς τιμωρηθήκαμε. Εμάς ρίξανε στην κόλαση. Εκείνοι, όπως και να έχει, και με τους νόμους που επικρατούν σε αυτή τη χώρα πια, με τη δικαιοσύνη. Ποια τιμωρία, για ποια τιμωρία μιλάμε τώρα, κύριε Χαριτάτο, για ποια τιμωρία μιλάμε. Πόσο θα φάει ο δολοφόνος, πόσο θα φάνε οι υπόλοιποι. Ας πούμε ότι γίνεται μια πράγματι δίκη και βγαίνει η εγκληματική οργάνωση και μπαίνουν όλοι μέσα. Πόσο θα είναι. Εκείνος αυτή τη στιγμή ζει κανονικά στο σπίτι του. Δεν έχει σημασία εάν είναι έγκλειστος μέσα. Σημασία είναι ότι ζει, απολαμβάνει τα παιδιά του, την οικογένειά του. Εμάς μας το στέρισε αυτό χωρίς να φταίμε σε τίποτα. Ήρθαν μέσα στο σπίτι μας ακριβώς έτσι όπως το λέω έγινε. Μέσα στο σπίτι μας και μας πήραν τη ζωή μας. Όλων μας. Ο Παύλος έφυγε, αλλά και εμείς μη φανταστείτε ότι απλά ζούμε, περπατάμε. Δυστυχώς. Έμελε να μείνουμε πίσω, να περάσουμε όλο αυτό. Έχετε ξαναπεί. Για ποια τιμωρία να μιλάμε. Αλλά έστω και αυτοί όμως, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε κανέναν έτσι. Έστω, αυτή η τιμωρία. Να αποδειχτεί και να ανοίξει τα αυτιά του πια αυτή η κοινωνία και να καταλάβει ότι ο φασισμός είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην ανθρωπότητα. Ας το καταλάβουν πια επιτέλους ότι δεν έχουν μέλλον τα παιδιά. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή τη χώρα με το φασισμό επάνω. Δεν έχει εδώ, σε αυτή τη χώρα, δεν έχει θέση. Δεν μπορεί να έχει θέση. Κυρία Φίσα, δεν γίνεται να έχει θέση. Δεν θέλω να σας βάλω σε νομικές λεπτομέρειες. Είναι όμως γεγονός ότι καθυστέρησε, νομίζω σπάει ρεκόρ αυτή η δίκη. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει, αν έχετε μια πρώτη εντύπωση εσείς. Σίγουρα όμως καθυστέρησε να ξεκινήσει. Καθυστέρησε να προσδιοριστεί η δικάσιμος. Μάλιστα, ήταν σαν να περιμένουμε να γίνουν οι εκλογές του 2015 για να προσδιοριστεί η δικάσιμος. Σαν κάποιοι να ήθελαν να εξυπηρετήσουν ένα κίνημα, ένα κόμμα ή ένα πολιτικό φορέα. Στη συνέχεια καθυστερήσαμε γιατί δεν βρίσκαμε χώρο να γίνει η δίκη. Δηλαδή, ένα κράτος δικαίου επί μήνες πολλούς δεν μπορούσε να βρει μια αίθουσα για να γίνει συγκεκριμένη δίκη. Και περίμενε η Μάγδα Φίσα. Περίμενε η μάνα. Για όλους ήταν απλά η δουλειά τους. Κάτι που έπρεπε να γίνει. Η μάνα όμως περίμενε στη μοναξιά και ο πατέρας κάτω από τις φωτογραφίες του Παύλου. Στη συνέχεια είχαμε την εξάμηνη
απεργία ή αν θέλετε διαμαρτυρία, μην το λέμε απεργία, των δικηγόρων. Περίμενε η μάνα Φίσα στη γωνία, στο απομονωμένο μοναχικό σπίτι με λίγους συγγενείς και λίγη βοήθεια. Όλα αυτά είναι γεγονότα τα οποία τα έχουν ξεπεράσει. Απορώ ειλικρινά αν πραγματικά νοιαζόμαστε για να έρθει στην επιφάνεια η αλήθεια, αν νοιαζόμαστε για να πάρουν τα μηνύματα οι κοινωνίες των πολιτών και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τι μπορεί να προσφέρει ο φανατισμός και ο φασισμός, και αν πραγματικά μπορούμε να ζυγίσουμε την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, το σφαγιασμό ενός νέου ανθρώπου, με οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας ξεπερτεί είτε ως κομματική νοοτροπία, είτε ως δίθεν ιδεολογία, ως τίποτα. Νομίζω, κυρία Φίστα, ότι είστε μόνοι σας. Και αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια. Και ό,τι άλλο πόλο θα είναι υποκριτικό. Κατά βάθος στο σπιτικό μόνοι σας είστε. Εσείς και κάποιοι δικηγόροι σας, που βλέπω τελευταίως ότι έχουν στοχοποιηθεί, έχουν τρομοκρατηθεί και ίδιοι αισθάνονται τον κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή. Σε αυτό εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Όσον αφορά η δίκη, ναι, άργησε να ξεκινήσει. Όσο μετά το εξάμεινο της αποχής των δικηγόρων, δεν ευθύνεται η πολιτική αγωγή. Η πολιτική αγωγή ζήτησε άδεια για να διεξάγεται η δίκη. Δεν της τη δώσανε. Σε αυτό αναφέρω. Δεν δώσανε την άδεια για να γίνει, για να συνεχιστεί να γίνεται αυτή η δίκη. Σε αυτό αναφέρω, τώρα, όσον αφορά κυρία Φίσα. Το δικαστήριο εξελίσσεται, είναι ακριβώς, αλλά δεν ευθύνεται όμως ούτε η έδρα που αυτή τη στιγμή που γίνεται η δίκη, ούτε η πολιτική αγωγή. Σαφώς και η υπεράσπιση πάρα πολύ καλά ήθελε να είναι, να όχι 6 μήνες, ένας χρόνος. Οι υπόλοιποι λοιπόν δικηγόροι. Η δίκη είναι πάρα πολύ μεγάλη, αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Νομίζουν ότι δικάζεται η δολοφονία του Παύλου μόνο. Όχι. Δικάζονται όλα τα εγκλήματα που έχουν κάνει. Και γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη και γι' αυτό τραβάει τόσο πολύ. Από τις δικασίμους που έχουμε το μήνα, είναι αρκετά καλές και για τους δικηγόρους για να αντέξουν. Πιστεύω ότι πια έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει. Έχουμε ένα εφετείο, πάλι το ίδιο θα γίνει. Η τιμωρία ποια θα είναι, αυτό μας ενδιαφέρει. Έχετε βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο. Τιμωρία, θα υπάρχει τιμωρία. Κυρία Φίσα, έχετε βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον... Με όλους. Και με τον δολοφόνο του παιδιού σας, καθομολογία δολοφόνο. Έχετε ανταλλάξει κουβέντες. Δεν ξέρω αν έχει μαλακώσει η ψυχή σας μετά από τόσα χρόνια. Ποιος θα μαλακώσει. Όχι καθόλου, αντιθέτως. Αντιθέτως. Να μαλακώσει γιατί. Είναι κάτι, έκανε κάτι το οποίο μπορεί να το επανορθώσει. Μπορεί ο Παύλος να γυρίσει πίσω. Δολοφονούμε έναν άνθρωπο έτσι με... Τι να πω δηλαδή με το... Πιστεύω να έχεις δει το βίντεο το πόσο εύκολα πήγε, ας πούμε, και έτσι δολοφόνησε ένα παιδί. Και να μαλακώσει η ψυχή μου, αντιθέτως. Μακάρι να υπήρχε ένα κράτος δικαίου το οποίο να ήταν διαφορετικό και τη δίκη να την κάνανε οι γονείς και όχι το δικαστήριο. Τέλος πάντων, αυτό λίγο τραβηγμένο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι, δεν υπάρχει έλεος. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία μα καμία, είναι τόσο φανατισμένοι στο μίσος τους, γιατί μισούν τον άνθρωπο σε γενικές γραμμές, οπότε δεν υπάρχει κάτι που να μπορέσει να τους το συγχωρέσει. Από το πιο μικρό, από το πιο πιτσιρίκι που έρχεται εκεί μέσα ως οπαδός τους, ως μέλος τους, θα το δεις με το μίσος στα μάτια. Υπάρχει αυτό το μίσος στις γειτονιές. Λοιπόν. Κυρία Φίσα, αυτό λέω. Κάτι δεν έχουμε κάνει καλά οι υπόλοιποι. Αυτό το μίσος και οι νέες γενιές ακραίας λογικής, τόσο νοσηρής που για να εκδηλωθούν, για να προστατεύσουν την φερόμενη ιδεολογία, μπορούν να έρθουν εύκολα στη βία, είτε στη λεκτική είτε στην κακοποίηση, υπάρχει ακόμα. Έρχονται νέες γενιές. Αντικαθιστώνται τα πρόσωπα αυτά, ναι, τα οποία είναι στο δικαστήριο. Και για τα ρόπαλα, τα όπλα τους, και για τις αναφορές τους, και οι επίσημοι υπεύθυνοι και ένοχοι, ναι, αλλά και αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτούς και τους είχαν ως στρατό για μεγάλο χρονικό διάστημα και εξακολουθούν να έχουν άλλα πρόσωπα ως στρατό. Το μίσος αντικαθίσταται στα πρόσωπα
Και πολλαπλασιάζεται, ναι, κυρία Φίσα. Κάτι δεν μάθαμε οι υπόλοιποι από το μαρτύριο το δικό σας. Κάτι δεν έχουμε καταλάβει. Ίσως θα πρέπει να χάσουμε κάποιο δικό μας άνθρωπο κι εμείς, να πω κάτι ενδεχομένως υπερβολικό, για να καταλάβουμε ότι αυτό το μίσος που εμείς δηλαδή, αδιαφορούμε που υπάρχει, να φτάσει στην πόρτα μας. Αυτό ακριβώς λέω. Μα τελικά πόσοι πρέπει να χαθούν. Κάθε σπίτι να χάσει και από έναν για να μπορέσει να καταλάβει η κοινωνία ότι αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται εκεί έξω. Τελικά όλα όμως έχουν να κάνουν με την παιδεία. Όταν δεν υπάρχει παιδεία, δυστυχώς εκεί χάνεται το παιχνίδι με τις καινούργιες γενιές που έρχονται. Κυρία Φίσα, σε λίγη ώρα θα συγκεντρωθούν εκεί που βρίσκεστε. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να. Σε λίγη ώρα θα έρθουν και άλλοι φίλοι να βρεθούν κοντά σας και με τη φωνή τους. Με την παρουσία, ναι, τους θα έρθουν για να σας πούνε: είμαστε κοντά σας, σας στηρίζουμε. Θέλουμε δικαίωση για τη μνήμη του Παύλου, θέλουμε δικαίωση για τη μνήμη αυτών που κακοποιήθηκαν, κακοποιούνται, για όλους αυτούς που είναι αφανείς πολίτες που έχουν δεχτεί βία, έχουν βιώσει τη βία του ακραίου φανατισμού και του φασισμού. Θα είναι κοντά σας σε λίγη ώρα. Θέλω ένα μήνυμα να δώσετε στην κοινωνία των πολιτών, στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Το δικό σας μήνυμα, της μάνας. Το έχω δώσει, Σπύρο, πάμπολες φορές. Ότι αυτό που τους λέω σε καθημερινή βάση, γιατί θα βρεθούν άνθρωποι που θα με ρωτήσουν στον δρόμο και δεν γνωρίζει κανείς τελικά γιατί γίνεται αυτή η δίκη και τι δίκη είναι αυτή, παρά το μόνο που με ρωτάνε είναι όντως αληθεύει ο δολοφόνος είναι έξω. Υπάρχει μία απάθεια από τον κόσμο. Το μήνυμα που έχω να δώσω είναι αυτό, ότι η δίκη αυτή, έχουμε την ευκαιρία του αιώνα. Προσέξτε, γίνεται η δίκη, μία δίκη η οποία είναι του αιώνα. Και ο κόσμος αδιαφορεί πλήρως. Δεν αφορά την οικογένειά μας μόνο η δίκη αυτή. Αφορά όλο τον κόσμο, εάν όντως θέλουν να στείλουν στις τρύπες τους αυτούς τους λεγόμενους φασίστες, νεοναζί, εγκληματίες. Κυρία Φίσα, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Αυτό είναι το μήνυμα. Και υγεία. Τι άλλο να πω. Δεν ευχαριστώ έχω κάτι θερμά. Άλλο να πω. Εύχομαι δύναμη να και υγεία στην οικογένειά σας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Αυτό το μήνυμα, φίλοι τηλεθεατές. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, φίλοι τηλεθεατές. Κρατήστε το μήνυμα, παρακαλώ.